Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε 5η 13 του μηνός, 13 Σεπτεμβρίου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 για όλα τα θέματα του Ηρακλή. Και τι δεν έχουμε σήμερα, έχουμε την είδηση όχι μόνο της ημέρας, την είδηση της χρονιάς. Ίσως μπορεί να αποδειχτεί και κάτι παραπάνω, θα δούμε. Κανείς δεν ξέρει. Ένας ήταν ο Μάντης Τηρεσίας και οι προφήτες στο παρελθόν, έτσι Χριστάρα μου. Εμείς είμαστε απλοί ταπεινοί άνθρωποι. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιού και εις απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου Χρήστος Κιώσης, στην παρέα μας ακροατές και ακροάτριες που είστε εδώ πιστοί και πιστές στο ραντεβού με την δική σας καθημερινή και ανώλευκη ενημέρωση. Θα βάλεις το αφεντικό? Βάλε το αφεντικό από το USA. Αν κάποιος δεν το γνωρίζει, φαντάζομαι οι περισσότεροι το γνωρίζουν, ο Ηρακλής πλέον έχει και με τη Βούλα και με τη Μαρία. Ένας φίλος μου το λέει αυτό συνέχεια. Μου λέει, γιατί να λέμε μόνο τη Βούλα, τόσα ονόματα έχει. Και τώρα που λέω τόσα ονόματα θα δώσω ειδικές καλησπέρες σε πολύ λίγο, σε κάτι κορίτσια που μας ακούνε, γιατί έχουμε και φανατικό κοινό, Χρήστο μου, δεν είναι? Βέβαια. Και θηλυκό φανατικό κοινό, βέβαια. Τι έλεγα, ναι. Ότι μεγαλομέτοχος της Παέρα Κλής είναι και με τη Βούλα από το μεσημέρι, όπως μεταφέραμε την είδη στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα νωρίτερα, ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος, έχοντας το 100% των μετοχών της Παέρα Κλής. Σήμερα περιμέναμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγωνία, αν θέλετε, το τι θα αποφασίσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αποφάσισε, συνεδρίασε και αποφάσισε να δώσει άδεια στον Τόμ Παπαδόπουλο, να μην δώσει άδεια στον Καρίμ Σαλάχ Σορούρ. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπούμε στη διαδικασία να περιμένουμε αν ο Αιγύπτιος βάλει ή δεν βάλει τα 321.000 ευρώ που έβαλε ήδη από την Παρασκευή ο Τόμ Παπαδόπουλος. Κόπηκε, έφαγε άκυρο, να το πω έτσι λαϊκά, από την ΕΕΑ και έτσι έμεινε μόνος του ο Τόμ Παπαδόπουλος και βγήκαμε από αυτό που θα ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο, αν είχαν βάλει και οι δύο τα λεφτά για να πάρθει μια απόφαση. Θα ήταν μετά οι διαδικασίες πολύ ιδιαίτερες, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι. Όσοι απορούν για το 100%, θα πούμε και ακόμα μια φορά ότι προς το παρόν δεν μπορεί να δοθεί το 10% στο ιδρυτικό σωματείο. Μην μπερδεύεται κόσμος και νομίζει ότι 10% θα πάρει ο ΓΣ, καμία σχέση. Μιλάμε για το ιδρυτικό σωματείο. Και αυτό που λέει ο φίλος ο Κωστής τώρα, το ότι δεν έμεινε καθόλου ποσοστό για τον ερασιτέχνη, μην μπερδευόμαστε. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι 10% θα πάει στο ΓΣ. Το 10% θα πάει στο ιδρυτικό σωματείο της ΠΑΕ Ηρακλής, όχι στη μαμά. Μην τον μπερδεύουμε αυτό. Για να γίνει αυτό, από πέρυσι το λέμε, και πέρυσι είχε υποθεί ότι θα γίνει σε μια συνάντηση στο Κατσάνιο, πολύ πολύ σημαντική, ότι για να μπορέσει το ιδρυτικό σωματείο να δικαιούται το 10% από την ΠΑΕ Ηρακλής, θα έπρεπε να ιδρύσει ένα ακόμα τμήμα. Ταϊκβοντό, σκάκι, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Δεν έγινε αυτό, για πολλούς και διάφορους λόγους. Είτε κολυσιεργίας, είτε κυρίως γιατί στόχος ήταν το τρέξιμο για την τρίτη εθνική κατηγορία. Απορροφήθηκαν εκεί για τον στόχο, για την άνοδο, για να κατέβει η ομάδα, να παίξει, να πρωταγωνιστήσει, να ανέβει κατηγορία και να κάνει αυτό που έκανε. Πλέον πρέπει να τρέξει, πλέον καλείται να ιδρύσει το νέο τμήμα και όταν το γίνει αυτό, όταν γίνει αυτό και ιδρύσει ένα νέο τμήμα το ιδρυτικό σωματείο, αυτόματα θα του δοθεί το 10% και θα έχει ο Τόμ Παπαδόπουλος 90%. Και θα υπάρχει το 10% ως ελεκτικός μηχανισμός, αλλά ούτως ή άλλως καλό είναι να δρομολογηθούν εξελίξεις και να διοριστεί, όχι να διοριστεί, να, πώς να το πω, να συσταθεί καλύτερα, ο διοριστεί λάθος ρήμα, να συσταθεί μία διοικούσα επιτροπή, μία επιτροπή από Ηρακλειδείς, η οποία κατά κάποιο τρόπο θα ασκεί έναν έλεγχο στον κύριο Παπαδόπουλο για να μην έχουμε τα παλιά. Φίλε μου Κώστατο, γιατί δεν πήρε άδεια ο Αιγύπτιος, μόνο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να δώσει εξήγηση.
Το αν είναι η Επιτροπή αξιόπιστο ή όχι όργανο δεν μπορούμε να ξέρουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Είναι μια διαδικασία ξεκάθαρη. Δεν πάει ευθύνη κάπου. Δεν υπήρχε απόφαση να πούμε γιατί δώσατε την ΠΑΕ στον Παπαδόπουλο και δεν τη δώσατε στο Σαρούρ. Υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και για οποιοδήποτε τμήμα κάποιος θέλει να ασχοληθεί, αν θέλει να πάρει ΠΑΕ, ΚΑΕ, βόλε κτλ., πρέπει καλός ή κακός να πάρει την άδεια από εκεί. Θυμάστε τι τραβούσε ο Χούλης, που δεν μπόρεσε ποτέ για αυτή την προσωπική του περιπέτεια που είχε τότε. Δεν μπόρεσε ποτέ και δεν την πήρε την ομάδα εν τέλει. Έμεινε 6 μήνες, πόσο έμεινε. Αν δεν πάρεις Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το OK, δεν μπορείς να γίνεις μεγαλομέτοχος πουθενά. Το αν είναι αξιόπιστη ή όχι Επιτροπή, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Αυτή υπάρχει στην Ελλάδα. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα που πανηγυρίζαμε όλοι που ο Παπαθανασάκης είχε πάρει άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τα ίδια λέγαμε που λέμε και σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Παπαδόπουλος θα είναι ή είναι Παπαθανασάκης. Μην μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι και μην μπαίνουμε σε αυτή τη σύγκριση, γιατί τον άνθρωπο τώρα τον γνωρίζουμε. Τώρα τον μαθαίνουμε σιγά σιγά. Ο Σορούρ απέδειξε ότι δεν μπορεί. Και δεν το λέω εγώ, το λένε τα έργα. Δεν πήρε το OK από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να γλυκάνει τον Ηρακλή στέλνοντας χρήματα. Δεν το έκανε, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτή τη στιγμή ο Τόμ Παπαδόπουλος, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει δώσει στον Ηρακλή περίπου 400.000 ευρώ. Για κάποιους μπορεί να μην λέει κάτι, για κάποιους μπορεί να λέει πολλά. Για τους περισσότερους θεωρώ ότι αυτό λέει ότι είναι μια αρχή. Και αυτό που είναι σημαντικό στην παρούσα φάση είναι ότι αυτό που είπε μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες το έκανε πράξη. Γιατί εκεί που ήταν να μπει ως χορηγός μέσω της στενής σχέσης που έχει με τον Κανακούδη, όπως και πέρυσι πήγε στον Άρη και φέτος τον Ηρακλή να βάλει μια χορηγία κτλ. Έφυγε από το πλάνο χορηγία και είπε θέλω να πάρω την ομάδα. Και το θέλω να πάρω την ομάδα σε δύο εβδομάδες έγινε πράξη. Έχει στείλει περίπου 80.000 ευρώ για μεταγραφές, προκαταβολές, διάφορα ζητήματα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή και έχει βάλει και 321.000 ευρώ για το μετοχικό κεφάλαιο. Περίπου 400 δηλαδή. Είναι ένα δείγμα γραφής. Δεν είναι το παν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, το ρωτούσατε και χθες, ποιος είναι ο καταλληλότερος, αν θα οδηγήσει τον Ηρακλή σε επιτυχίες. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ευχή θα κάνουμε φυσικά. Αυτή τη στιγμή όμως βέβαια μπορούμε να πούμε κι άλλο. Ότι μετά από καιρό ο Ηρακλής έχει ξανά μεγαλομέτωχο. Μετά από καιρό έχει κάποιον που απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Και αυτός ο άνθρωπος, όποιος και αν είναι αυτή τη στιγμή, θέλει κι αυτός να δει κάτι. Δηλαδή θα έρθει αύριο μεθαύριο και θα ρωτήσει πώς πάμε με τα διαρκείας. Θα πάρει μια απάντηση. Αύριο μεθαύριο θα ρωτήσει τι γίνεται με την ομάδα, πού είμαστε, τι κάνουμε, πού πάμε. Γιατί όσο θα έχουμε εμείς απαιτήσεις, μπορεί και αυτός να περιμένει κάποια πράγματα γενικότερα από την οικογένεια του Ηρακλή. Και όπως λέει ένας φίλος στο μήνυμά του, το βήμα έγινε από αλλού. Ας κάνουμε και εμείς το δικό μας τώρα και ας κάνουμε ένα ντου στα διαρκείας. Για την πληροφορία που αναφέρει ότι δεν κατέθεσε καν πόθεν έσχεση η κυρία Σάρα Σορούρ, ναι, υπάρχει αυτή η πληροφορία, έχει κυκλοφορήσει, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω γιατί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν διευκρίνησε. Έχει βγάλει μια απόφαση που λέει ποιος πήρε και ποιος δεν πήρε άδεια. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στον αδερφό ημών, τον Μάνο, που έχει και εκλεκτή παρέα. Άκου τώρα, Χρήστο, ποιοι μας ακούνε. Ο Μάνος μας ακούει με τη Βάσο, την Τάνια, τη Δήμητρα, τη Λέα, τη Σιλβή, τη Μόνικα και την Εφέλη. Ξέρω, ρε φίλε, κανένα φεστιβάλ θα είναι.
Να πάρουμε τηλέφωνο να πάμε. Να πάρουμε. Μας ακούνε από την ανατολική πλευρά του Κάνσας Θεσσαλονίκης. Το ξέρεις το Κάνσας, εδώ στην πόλη. Πώς βγαίνεις από την ανατολική πλευρά? Στο δεξί σου χέρι. Μπορεί και στο αριστερό, δεν ξέρω. Πλέον από εδώ και πέρα, πάμε στο ζουμί, πάμε στο ψητό. Βέβαια, να σκεφτούμε και το άλλο, έτσι. Γιατί αρκετός κόσμος σήμερα χαίρεται και χαίρεται για ποιο λόγο? Χαίρεται γιατί σκέφτεται πού ήταν πέρυσι ο Ηρακλής, που δεν ήξερε τι να πρωτοπεράσει από το μυαλό του με την τρίτη εθνική κατηγορία και τι προοπτική φαντάζει να έχει μπροστά του. Ερώτηση. Αν δεν εμφανιζόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Τον Παπαδόπουλος και φτάναμε στο σήμερα περιμένοντας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αν θα διοδοτήσει το μοναδικό ενδιαφερόμενο τον Σορούρ ή όχι. Και του δίνει άκυρο, τι θα γινόταν ο Ηράκλης? Δεν θα υπήρχε τίποτα μετά, το απόλυτο μηδέν. Και τώρα υπήρχαν δύο και ο ένας προχωρά κανονικά. Και αυτό που απομένει πλέον είναι να δούμε τη σύσταση της νέας ΠΑΕ. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, μέλη του ΔΣ, ποιοι θα απαρτίζουν, ποιοι θα ασκήσουν διοίκηση, αν θα μπουν κάποιοι από την οικογένεια του Ηρακλή, αν θα μπουν κάποιοι από Αμερική, αν θα μπουν κάποιοι άλλοι από Ελλάδα. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Είναι στο δρόμο ο κύριος Τον Παπαδόπουλος μαζί με τον κύριο Καραντώνη, τον άμεσο συνεργάτη του, και έρχονται στην Θεσσαλονίκη, θα έρθουνε. Ξεκίνησαν πριν από λίγο ο δικός από την Αθήνα, θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσουν δουλειά, να πιάσουν δουλειά. Ως γνωστόν και ο Παπαδόπουλος και ο Σορούρ από χθες είναι στην Ελλάδα. Ο Σορούρ προφανώς θα αποχωρήσει, ο κύριος Παπαδόπουλος θα μείνει για λίγες μέρες και το Σαββατοκύριακο κατά πάσα πιθανότητα θα το περάσει εδώ. Ο Ορφέας γράφει: όλη γήπεδο στήριξη στην ομάδα, επιφυλακτική ακόμα και αν ανέβουμε τρένο, μη φάμε πάλι παπά. 150% συμφωνώ μαζί σου, φίλε Ορφέα. Το είπαμε και χθες. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνουμε ξανά πανηγυρτζίδες. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ξανά να φωνάζουμε με το καλημέρα είναι τρελός ο πρόεδρος και με το καλημέρα να πετούμε ανθρώπους πάνω στον ουρανό και μετά να τους βρίζουμε σε ένα λεπτό. Γιατί πρέπει αυτή τη φορά να δούμε σταθερότητα. Να δούμε διάρκεια. Πράγματα που δεν είδαμε με τον τελευταίο χρονικά και προηγούμενο μεγάλο μέτοχο. Είδαμε μία χρονιά τρένο και μετά την καταστροφή. Δεν γνωρίζω το ακριβές νούμερο, φίλε μου Γιώργο. Καλησπέρα στην παραλία Ευκαρπίας από όπου μας ακούς. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Στάθη Καραντώνη, άμεσο συνεργάτη του κυρίου Τον Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι στο δρόμο, αν δεν κάνω λάθος. Έρχεται εδώ, στην Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα που βρέθηκε για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κύριε Καραντώνη, καλησπέρα από την Ώρα Γιαβλέ, από την Θεσσαλονίκη και από το Λίμπερο 107,4. Τι κάνετε? Μας ακούτε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλο το ακροατήριό σας. Είστε καθοδόν, από ό,τι καταλαβαίνω? Ναι, καθόδον. Είμαστε στην Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Τα καταφέρατε. Πήρατε το OK αυτό που περιμένατε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η αλήθεια είναι ότι γίνανε όλα γρήγορα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καραντώνη, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες και τα χρήματα μπήκαν και τα έγγραφα κατατέθηκαν και ο φάκελος σήμερα αποδείχθηκε πληρέστατος. Και πλέον μιλάμε για τον νέο μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ηρακλής, τον κύριο Παπαδόπουλο. Για να σου πω τώρα, με πάσα ειλικρίνεια, δεν μπορώ να καταλάβω, άκουσα και νωρίτερα που το ανέφερες. Ναι. Το συγκεκριμένο, σαν να αναφέρεις τώρα τον κύριο Παπαδόπουλο σαν τον καινούργιο μεγαλομέτοχο. Δεν ισχύει προς στιγμή ακόμα αυτό. Αυτό που κάναμε εμείς μέχρι στιγμής και έχουμε φέρει εις πέρας ήταν να καταθέσουμε ένα φάκελο πλήρη με όλα τα στοιχεία τα οποία μας είχαν ζητηθεί από την πρώτη μέρα πριν από 2,5 εβδομάδες. Ήταν δικιά μας επιλογή με κάποια μυστικότητα να ακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία και να τη φανερώσουμε 2-3 μέρες πριν πάμε στην Επιτροπή. Ήδη από τη Δευτέρα ο κ. Παπαδόπουλος είχε καταθέσει όλο το ποσό, το 100% που απαιτείται για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Είναι ένα ποσό το οποίο έχει ήδη πιστωθεί στον λογαριασμό της νέας ΠΑΕ Ηρακλής. Σήμερα περάσαμε από την Επιτροπή. Ο κ. Παπαδόπουλος εχθές το βράδυ
χθες το απόγευμα ήρθε από την Αμερική. Ήθελε με τον δικό του τρόπο να τιμήσει με την παρουσία του τα μέλη της Επιτροπής. Υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις από την πλευρά τους πιο πολύ διευκρινιστικού χαρακτήρα, τις οποίες όλες απαντήσαμε επιτυχώς και το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο για μας, να εγκριθεί ο φάκελος του κυρίου Παπαδόπουλου και να είμαστε έτοιμοι. Τώρα είναι το επόμενο βήμα, το οποίο επόμενο βήμα είναι αυτό που περιμένουμε από τα μέλη της προσωρινής διοικούσης επιτροπής του Ηρακλή και διαδικαστικά βασικά θα πρέπει να δούνε μέχρι τη 12η βραδινή σήμερα που είναι και καταληκτική ημερομηνία για να καταβάλει κάποιος το ποσό για το μετοχικό κεφάλαιο και να μας πούνε ποια είναι η επόμενη κίνηση. Περιμένουμε. Θεωρείτε ακόμα, κύριε Καραντώνη, ότι ο κύριος Παπαδόπουλος δεν είναι ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλής? Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε και αυτό το τυπικό μέχρι τις 12 το βράδυ που είπατε? Για το φόβο των Ιουδαίων, γιατί από τη δικιά μας πλευρά πάντα μιλάω, ναι, σαφώς. Ναι, αλλά αυτός που είναι να βάλει τα λεφτά πρέπει να πάρει και OK από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που πήρατε εσείς σήμερα, έτσι? Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί το, από ό,τι μου έχουν μεταφέρει, δεν γνωρίζω ακριβώς, αν και οι άνθρωποι, οι δικηγόροι του Αιγύπτου επιχειρηματία τους είχαν δεχθεί σε ακρόαση πριν από εμάς. Μόλις τελειώσαμε με αυτούς, αμέσως μετά πήγαμε εμείς σε ξεχωριστή ακρόαση. Δεν γνωρίζω ακριβώς το τι έγινε. Αλλά από ό,τι μου είπαν ότι βγήκε και δελτίο τύπου, το οποίο ναι, δεν γνωρίζω ακριβώς τι περιέχει το δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας. Προφανώς μετά από μία-δύο εβδομάδες μπορεί, δεν ξέρω... Έχει περιθώριο ο κύριος Ορούρ για τις επόμενες δύο εβδομάδες αν θέλει να ξανακαταθέσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει δείξει κάποιος από την πλευρά του ότι έχει αυτή την πρόθεση, αν εννοείται. Ωραία, αυτό. Εντάξει, κύριε, ναι, και το σενάριο να εσταθεί αυτό έτσι και πάλι πρέπει να πάρουμε επίσημα το χρήσμα. Σωστά. Από την Διοικούσα Επιτροπή. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Είστε τυπικός και καλά κάνετε. Εντάξει, ο περισσότερος κόσμος πλέον έχει μέσα το ότι ο Ηρακλής έχει νέο μεγαλομέτοχο από τη στιγμή που μιλάμε για το ποσό που έχει καταβάλει ο κύριος Παπαδόπουλος τις προηγούμενες μέρες. Σωστά. Αλλά καλά κάνετε και εσείς και λέτε ότι πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα που πρέπει να ακολουθήσουν. Σαφώς. Και δεν είναι μόνο το ποσό το οποίο κατέβαλε ο κύριος Παπαδόπουλος, 321.000 ευρώ που απαιτούνται για την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Είναι και η ταμιακή διευκόλυνση. Βεβαίως. Που έκανε για τις τρέχουσες ανάγκες της ομάδας το τελευταίο δεκαήμερο. Δηλαδή και εκεί που ετίθεται ένα θέμα ηθικής τάξεως, προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε και αυτό και η ουσία είναι ότι περιμένουμε τώρα το τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της προσωρινής διοικούς επιτροπής για να πάμε για το επόμενο βήμα. Έχετε κανονίσει κάποιο ραντεβού καθώς εμείς έρχεστε? Δηλαδή η δουλειά που έπρεπε να κάνουμε εμείς. Σωστά. Κάναμε όλο το φάκελο, έχουμε πάρει την έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι καθαρός ο φάκελος που μας λέει ότι ο κύριος Παπαδόπουλος μπορεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αθλητική εταιρεία, είτε αυτή λέγεται Ηρακλής είτε κάποια άλλη εταιρεία. Και απλώς περιμένουμε τώρα εμείς από το πολιτή, από την πολίτρια να το κάνουμε έτσι πιο λιανά. Να πάρετε τη σκυτάλη, κάπως έτσι. Για να μας δώσει το πράσινο φως. Mm-hmm. Ακριβώς, να πάρουμε το χρήσμα. Έχετε καθορίσει ήδη κάποιο ραντεβού με τον πρόεδρο, με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, καθώς έρχεστε στη Θεσσαλονίκη, είτε όχι, απόψε απλώς, το βράδυ, απλώς, είτε αύριο? Απλώς μετέφερα στους ανθρώπους της προσωρινής διοίκησης το μήνυμα ότι θα πρέπει αυτοί να συνεννοηθούν, να συνεδριάσουν μεταξύ τους και να ορίσουν ποια είναι η επόμενη κίνηση, πώς πρέπει να γίνει η επόμενη κίνηση και να μας ενημερώσουν. Εμείς περιμένουμε τώρα στο ακουστικό μας. Πόσες μέρες θα μείνετε εδώ μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο? Εγώ θα μείνω πολύ περισσότερο. Ο κύριος Παπαδόπουλος νομίζω μεσοβδόματα πρέπει να φύγει, αλλά θα επιστρέψει πάλι λίγο συντόμως. Μια και λέτε ότι θα μείνετε αρκετά περισσότερο, να υποθέσω ότι αυτό έχει να κάνει και με το νέο σας ποστό, με αυτό που θα αναλάβετε, γιατί ξέρετε έχει κυκλοφορήσει έντονα τις τελευταίες μέρες ότι προορίζεστε για να είστε ο νέος πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής.
Μια πρώτη ιδέα στο σχέδιο το οποίο έχουμε καταστρώσει με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας της δικής μας, από τη δική μας πλευρά, ήταν και είναι και παραμένει αυτό σαν σκέψη. Θα δούμε τώρα τις προσεχείς ημέρες μέσα Σαββατοκύριακο πώς θα υλοποιηθεί η κίνηση αυτή. Το πιο πιθανό είναι να είναι έτσι μάλλον. Mm-hmm. Είστε έτοιμοι όσον αφορά την στελέχωση, αν αύριο μεθαύριο πάρετε το χρήσμα από την Διοικούσα Επιτροπή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, είστε έτοιμοι με ονόματα, με στελέχη που να απαρτίζουν τη νέα Παϊρακής για να συσταθεί? Μπράβο. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία πάσα που μου ξέφυγε. Σε ευχαριστώ πολύ που μου το επιθυμίζεις. Τις ευκαιρίες θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα παιδιά, τα μέλη της προσωρινής Διοικούσης, καθώς και όποιον άλλον, η Ρακλιδέα και εμείς, όλο αυτόν τον καιρό βοήθησε ώστε το καράβι που λέγεται Παϊρακλής να σταθεί σε μια σταθερή ρότα, να μην παρεκκλίνει. Ήτανε, μπράβο, τα παιδιά, μια χρονοβόρα διαδικασία την οποία τη τηρήσανε και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω μέσα την εκπομπή σας γι' αυτό. Και συνεχίζοντας, ολοκληρώνοντας μάλλον την απάντηση στην ερώτησή σας, στις σκέψεις της δικές μας είναι κάποια από τα παιδιά αυτά, εάν φυσικά το θελήσουν και συμφωνήσουν, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέλη του καινούργιου συμβουλίου και μαζί να πορευτούμε για την επόμενη μέρα. Προφανώς θα το συζητήσετε αυτές τις μέρες που θα είστε εδώ, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, μαζί τους. Όποιοι επιθυμούν σαφώς, να μπουν μέσα. Σαφώς, ναι. Θα κάνουμε τη δική μας πρόταση στον ορισμένα μέλη για τα παιδιά αυτά και εφόσον το δεχθούν, όπως είπα, για να μπορέσουν να συμπορευτούν μαζί μας. Έχετε ήδη, είτε εσείς είτε ο ίδιος ο κύριος Στόμ Παπαδόπουλος, κάποια άλλα στελέχη κατά νου, κάποιους συνεργάτες σας, είτε από Αμερική είτε από Ελλάδα, δεν ξέρω. Σαφώς, όχι, έχουμε, ναι, σαφώς και έχουμε κάποια ονόματα. Όπως σας είπα, έχουμε το δικό μας team εργασίας. Θα είναι οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ή μπαίνουν τώρα, έχουν εμπειρία με το ποδόσφαιρο? Γιατί πέρα από ανώνυμη εταιρεία μιλάμε και για ένα ποδόσφαιρο με πολύ κόσμο από πίσω, έτσι είναι. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε, μάλλον έτσι προφανώς. Όχι, απλά απλή ερώτηση. Θέλετε τώρα για να μάθετε περιέργεια. Αν υπάρχει συμμετοχή. Ναι. Θέλετε να μάθετε η συμμετοχή, ναι, μέσω σπλήνης, όπως αυτό ρωτάτε. Ναι. Εάν θα υπάρχει συμμετοχή του κυρίου Σακίεβιτς, και αυτό. Συνεταίρου σε πολλά πράγματα του κυρίου Παπαδόπουλου, κατηγορηματικά δηλώνω ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σε κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον φυσικά θα υπάρχει και εμπλοκή του κυρίου Σακίεβιτς. Αλλά πρώτο μέλημά μας είναι να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και μετά βλέπουμε. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλα άτομα μέσα στο team το δικό μας, τα οποία φυσικά και είναι εμπλεγμένα μέσα στον χώρο του αθλητισμού και που θα βοηθήσουν την όλη κατάσταση. Η δική σας σχέση με τον κύριο Παπαδόπουλο, για τον κόσμο που ίσως σας ακούει πρώτη φορά, ίσως ακούει το ονοματεπώνυμό σας πρώτη φορά, γιατί δεν αποκλείεται να είστε ο νέος πρόεδρος του Παϊρακλής, αν θέλουμε έτσι να πούμε δύο λόγια στον κόσμο, ποια είναι η σχέση σας, πώς προέκυψε όλη αυτή η συνεργασία? Λίγα λόγια για εσάς, αν μου επιτρέπετε να ακούσουμε. Ναι, σαφώς. Και εγώ είμαι 30 χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια που ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην περιοχή της Φιλαδέλφειας. Είμαστε συνεργάτες σε αρκετές από τις δουλειές που κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος. Και είναι εύλογο το ερώτημά σας έτσι όπως το θέτετε. Είμαι, να το πούμε, το δεξί χέρι και ο ηθήνο νους όλης της επιχείρησης αυτής. Τώρα θα είναι, να υποθέσω, θα μετακομίσετε με ή χωρίς εισαγωγικά, αυτή τη στιγμή που θα υπάρχει Ηρακλής μπροστά σας? Δεν είναι το ζήτημα τώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το αν θα μετακομίσω. Σαν αρχική σκέψη είναι τουλάχιστον τους πρώτους μήνες να υπάρχουν συχνά πυκνά ταξίδια και δικά μου αλλά και του κυρίου Παπαδόπουλου, όχι απαραίτητα την ίδια χρονική περίοδο, για να μπορέσουμε να τρέξουμε όσο δυνατόν αρτιότερα τις πρώτες κινήσεις.
Οι πρώτες κινήσεις πέρα από τη στελέχωση, κύριε Καραντώνη, του ΔΣ, όσον αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι, ποιες μπορεί να είναι? Εντάξει, οι μεταγραφές ολοκληρώνονται, έχει γίνει το κομμάτι αυτό, αλλά από εκεί και πέρα ο κόσμος περιμένει να ακούσει και να δει πράγματα από ένα νέο επενδυτή. Ξέρετε, ο κόσμος του Ηρακλή έχει περάσει πάρα πολλά, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και θέλει να χαίρεται με οποιοδήποτε νέο από εδώ και πέρα προκύψει, από σήμερα και μετά. Τι μπορείτε να πείτε επ' αυτού ή είναι ακόμα νωρίς να πούμε κάτι παραπάνω? Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τα γενική ομολογία, το υπάρχον υλικό ποδοσφαιριστών, το υπάρχον ρόστερ, με την καθοδήγηση του προπονητή κ. Βοσνιάδη και του επιτελείου του, αλλά και υπό την καθοδήγηση τεχνικού διευθυντή κ. Παύλου Μυροφορίδη, νομίζω είναι το πιο δυνατό σενάριο. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ, με πολλούς παίχτες που έχουν παρουσία και εμφανίσεις στη Super League αλλά και σε άλλα πρωταθλήματα άλλων χωρών. Έχουμε μέσα στο ρόστερ και παίχτες που έχουν παίξει και παιχνίδια Champions League. Οπότε, κατά γενική εκτίμηση και ομολογία, όπως σας είπα, δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς το ρόστερ. Συνεχίζουμε. Ελπίζουμε να μπει το όλο τρένο στις ράγες και να ξεκινήσει το ταξίδι του και ο τελικός προορισμός να είναι η πόρτα της Super League. Εκεί όπου όταν τελειώσει η φετινή χρονιά και θα είμαστε οι πρώτοι στη βαθμολογία και η ομάδα που θα ανεβεί απευθείας στη Super League, όπου του χρόνου θα δείξουμε το πραγματικό πρόσωπο του Ηρακλή. Ενός Ηρακλή που όλοι το γνωρίζουμε, την τελευταία δεκαετία πέρασε πολλές γκρίζες μέρες, πολλές μαύρες νύχτες. Θέλουμε αυτά να φύγουν, να ανοίγουν μόνο στο παρελθόν και μόνο επιτυχίες από εδώ και στο εξής για την ομάδα μας. Είστε συνέχεια δίπλα στον κύριο Τόμι Παπαδόπουλο. Πώς εισέπραξε την σημερινή απόφαση της Επιτροπής? Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν βγήκαμε από την αίθουσα συνεδριάσεων ήταν μια μεγάλη ανακούφιση. Αυτή η ειδονή της ευχαρίστησης ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του και είπε επιτέλους τελειώσαμε, τώρα σηκώστε τα μανίκια, ώρα να δουλέψουμε για να μιλαπεί. Και κάτι ακόμα, κύριε Καραντώνη, και ευχαριστώ για τον χρόνο σας, γιατί έρχεστε οδικός εν τέλει, όχι... Ναι, ερχόμαστε οδικός, ναι. Θέλαμε όσο δυνατόν να έρθουμε γρηγορότερα πίσω, γιατί υπήρχε μια πτήση που ήταν αργά στις 10 η ώρα. Α, πήγαινε για βράδυ, μάλιστα. Okay. Ναι. Η ερώτηση που επίσης έχω και τις προηγούμενες μέρες, ξέρετε, γιατί ο πολύς ο κόσμος, τον κύριο Τόμι Παπαδόπουλο τον γνώριζε κυρίως από πέρυσι με το ρεπορτάζ του Άρη, με την εμπλοκή του, με κάποια χορηγία που είχε βάλει και φέτος τον Ερασιτέχνη κτλ. Αλλά για τον κύριο Σωρού δεν ήξερε πολλά πράγματα. Η ερώτηση λοιπόν, το γιατί Ηρακλής, γιατί να θέλω να γίνω μεγαλομέτοχος Ηρακλής, γιατί να θέλω να έχω βάλει ήδη 400.000 ευρώ περίπου στον Ηρακλή, ποια είναι η απάντηση? Δεν είστε ο Τόμι Παπαδόπουλος, βέβαια, είστε ο συνεργάτης του, αλλά... 400.000 δεν έσταθει και όλα στο νούμερο είναι μέχρι στιγμής πολύ μεγαλύτερο. Είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά okay. Μια που αναφέρεστε τώρα αυτό. Ναι, αλλά εντάξει. Στην ερώτηση γιατί... Μια που αναφέρεστε ναι. Τώρα, ναι. Στην ερώτηση γιατί παίρνω την απόφαση να γίνω μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, ποια είναι η απάντηση που έχει ο άμεσος συνεργάτης σας? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Μια που και στην ερώτηση μέσα εμπλέκεται τώρα και το όνομα της άλλης ομάδας Θεσσαλονίκης, όπου είχε εμπλακεί με χορηγία ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι. Ήταν μια περίοδος όπου είχε μια προσωπική σχέση με τον πρόεδρο της ομάδας αυτής, τον βοήθησε οικονομικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το καλοκαίρι που μας πέρασε τώρα συγκεκριμένα ήταν περίπου για 1,5-2 μήνες εδώ πέρα ο κύριος Παπαδόπουλος. Προσεγγίστηκε από μια άλλη ομάδα της πόλης μας που δεν είχε ευτυχή κατάληξη και μετά φυσικά από τους ανθρώπους του Ηρακλή, οι οποίοι το προσεγγίσαν με τελείως διαφορετικό τρόπο, μπήκανε μέσα στην καρδιά του, με τον τρόπο που δείξανε ποιο είναι το project του νέου Ηρακλή όπως το ονειρεύονται, με τον τρόπο που μιλήσανε για τις προοπτικές της ομάδας, μπήκανε μέσα στην καρδιά του και αποφάσισε να ενεργοποιηθεί περισσότερο και να συζητήσει το θέμα εμπλοκής του στην ομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, 17 χρονών παιδί,
έφυγε από τη γειτονιά του που ήταν πίσω από το τουρκικό προξενείο για την Αμερική, και μέχρι εκείνη τη χρονιά όλα τα παιδιά παίζανε εκεί πέρα στην Ελλάδα στο Καφετζόγλιο. Ναι. Οπότε η πρώτη ομάδα και η πρώτη μπάλα που κλώτησε η φόρεσε φανέλα ήταν του Ηρακλή. Είχε την επαφή από μικρή ηλικία. Βεβαίως. Υπάρχουν δηλαδή και συναισθηματικοί δεσμοί. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε το φλερτ. Αλλά πέραν τούτου ήταν ο τρόπος που σκραβώθηκε από τους ανθρώπους του Ηρακλή. Το τρόπο που παρουσιάσανε όλο το project, ο τρόπος που. Ακόμα και η περιήγηση που έγινε στις εγκαταστάσεις της Μίκρας και χίλια δυο άλλα μικρά πραγματάκια που μπορούν να χτυπήσουν διαφορετικά την καρδιά, να ταλαντώσουν διαφορετικά τις χορδές της καρδιάς ενός ανθρώπου. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που θα κάνω, να μην σας ταλαιπωρώ άλλο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Ποιο... Τρίτη φορά που λες είναι η τελευταία ερώτηση. Τι να κάνω, τι να κάνω. Είναι, ξέρετε, η σημερινή είδηση είναι είδηση, όχι ημέρας, είναι είδηση χρονιάς, δεν το συζητάμε. Αστιαίζομαι και καταλαβαίνω, σεβαστό, σεβαστό. Τη δίψα και την ακρίβως τη δίψα τώρα του Ηρακλειδέα, του Ηρακλειδέα οπαδού. Να ενημερωθεί, βεβαίως. Παράγοντα ραδιοφωνικού παραγωγού, ύστερα από όλα αυτά τα στραπάτσια των τελευταίων ετών, να βλέπουμε ότι τουλάχιστον κάτι καλύτερο πάει να γίνει για την ομάδα μας. Για να μην νομίζουμε, κύριε Καραντώνη, ότι η ελπίδα είναι μόνο τραγουδίστρια, να είναι και πραγματική έννοια στον Ηρακλή, γιατί την έχουμε ξεχάσει πώς είναι αυτή. Και μιας και λέω για ελπίδα, έχετε θέσει ταβανί, έχετε θέσει στόχο, έχετε πει ότι εγώ μέχρι εδώ μπορώ να πάω. Μέχρι εδώ είναι η κουβέρτα μου, παραπάνω δεν μπορώ. Το έχετε θέσει αυτό? Ή να το πω αλλιώς, με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι με όμικρον γιώτα, βάζω πληθυντικό, στο να αφήσετε πίσω σας τον Ηρακλή σε πόσα χρόνια, δεν ξέρω. Καλά, αυτό ο χρόνος θα το δείξει. Ναι. Αλλά υποθετική ερώτηση, το ξέρω, αλλά... Ναι. Στην παρούσα χρονική στιγμή ο κύριος Παπαδόπουλος δεν έρχεται σαν ο Μεσσίας από την γη της Ευαγγελίας, της Μεσοποταμίας. Ποτέ δεν είπε όλο αυτόν τον καιρό ο κύριος Παπαδόπουλος, ποτέ δεν έταξε λαγούς και πετραχίλια. Η ουσία είναι ο κύριος Παπαδόπουλος έρχεται για να επενδύσει στην ομάδα του Ηρακλή, έρχεται για να κάνει αυτό που θεωρεί αυτός σωστό νοικοκύρεμα και ο χρόνος, όπως είπαμε, θα δείξει. Δεν πρόκειται να υπάρχουν σπατάρες, δεν πρόκειται να υπάρχουν περιττές ενέργειες. Όπως σας είπα, όλο αυτόν τον καιρό τα παιδιά της προσωρινής δικούς σας επιτροπής και ο κύριος Μυροφορής και ο κύριος Βοσνιάδης και όλα τα παιδιά του ποδοσφαιρικού τμήματος έχουν κάνει τη δουλειά τους. Θα συνεχίσουμε και όπου χρειαστεί, όποτε χρειάζεται, θα είμαστε πάντα εκεί πέρα. Για όλους τους ανθρώπους του Ηρακλή, ό,τι αυτό είναι πάγιο. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Θα τηρήσω τώρα το λόγο μου. Ήταν όντως η τελευταία ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή αρχή να ευχηθώ να πάρετε και τη σκυτάλη και το χρήσμα από την επιτροπή, τη διοικούσα επιτροπή του Ηρακλή, για να μπορέσετε να προχωρήσετε όπως θέλετε και επίσημα. Ακριβώς. Και σύντομα, φαντάζομαι, κύριε Καραντώνη, περιμένουμε και ανακοινώσεις με το ΔΣ και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Να γίνουν με το καλό. Ακριβώς, όλα αυτά. Ακριβώς. Αλλά όπως είπαμε, τώρα είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε τώρα το επόμενο βήμα, την επόμενη κίνηση. Σωστά. Που είναι τα παιδιά από την προσωρινή διοίκηση. Σωστά. Αυτό περιμένουμε. Όποτε είναι έτοιμοι, φυσικά, αυτοί το γνωρίζουν καλύτερα. Υπάρχει μια διαδικασία. Την τρέχουν προς το παρόν και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα. Περιμένουμε εμείς, είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε τώρα τη δική τους ειδοποίηση. Με το καλό να έρθετε στη Θεσσαλονίκη και ξανά καλή δύναμη να ευχηθώ. Έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, γεια να είστε καλά. Γεια σας, γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Στάθη Καραντώνη, το δεξί χέρι του τον Παπαδόπουλου. Έρχονται Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ακούσαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Γρήγορα, διαφημιστικό διάλειμμα, γρήγορα επιστροφή, γιατί έχουμε και άλλη συνέντευξη. Και από την Αμερική, σε εισαγωγικά, το Αμερική και το τον Παπαδόπουλο, πάμε στη Βραζιλία, αλλά δεν θα πάμε στη Βραζιλία. Χριστό, θα κάνω τρίπλα. Θα πάμε στην Ελλάδα και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε εδώ κοντά, γιατί πριν από λίγες ώρες, μετά από πολύ ωραίο ταξίδι, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή, ο Βραζιλιάνος ο Κλίντι, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή μας. Κλίντι, hello from Libero Radio Station. Hello. Welcome to Θεσσαλονίκη, welcome to Ηρακλής. Thank you very much. I love to be here, and I will do my best for my team.
Χαίρομαι που είμαι εδώ, σας ευχαριστώ. Μας λέει ο Βραζιλιάνος ακραίος του Ηρακλή και θέλω να κάνω τα πάντα τα καλύτερα για την ομάδα μου. So, it's first time for you in Greece, right? Yes, yes, it's the first time playing here. Mm-hmm. And how do you feel about that? For your new page in your career? I'm feeling very very good. I like to be here. It's my first time playing in one club from Europe. Mm-hmm. I always play in Brazil, and 2 years I played in Arabic countries, but it's the first time in Europe League. So I came here to Greece, and I hope to make a good season. Είμαι, μας λέει ο Κλίντι, χαρούμενος, ενθουσιασμένος που βρίσκομαι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ στο παρελθόν σε ευρωπαϊκή ομάδα. 2 φορές έχω φύγει μόνο από την χώρα μου, τη Βραζιλία, να παίξω σε αραβικές ομάδες. Θέλω να κάνω μια καλή χρονιά και να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα. Which are your targets about you, yourself and your new team here in Greek Championship? I don't hear very well, but I think I understand. About your targets, Klidi. My targets? Yeah, as a player and, of course, with your new team, with Heracles team. Yes, I hope to make a good season, you know, help my teammates to be better. I am an experienced guy, so I can help with them, with my experience, and I hope... We can do it a great season with the team and with the targets for the team. I don't speak with the managers yet. Mm-hmm. Tomorrow I will meet them and we will see what they want to this season. Έχω πολλή εμπειρία, κουβαλώ πολλή εμπειρία μαζί μου. Θέλω να βοηθήσω πολύ την ομάδα μου, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Δεν έχω προλάβει ακόμα να δω τον προπονητή μου. Αύριο έχω ένα ραντεβού να συναντηθώ μαζί του. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που θα θέσει για φέτος η ομάδα. You know, Klidi, the last time that Heracles volleyball team had a Brazilian player was named Idi. You are Klidi and it was Idi, and it was 2007 Heracles won the championship with a Brazilian player. Yeah. That long time. Yeah, but it was not the last. The last title was 2012. But the last Brazilian Idi that played in Heracles, he celebrated the title here. I don't know, maybe maybe it's a faith, I don't know. I hope so. I hope so too. Του είπαμε πριν από λίγο ότι η τελευταία φορά που ο Βραζιλιάνος έπαιξε εδώ ήταν ο Ίντι που το 2007 είχε πάρει το πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι μοιραίο, μου λέει. Το εύχομαι να είναι και αυτό μοιραίο. Να συνδυαστεί η παρουσία ενός Βραζιλιάνου ακραίος κιόλας στον Ηρακλή με μια επιτυχία. You're gonna be 3 Brazilians here in the family of Heracles because in the football team they are 2. So you can be a Brazilian family here in Thessaloniki. Yes, I hope we can meet each other and know each other, and I hope we can make a good season. I play volleyball and they play football. Yeah. And maybe celebrate together with some samba. What do you think? Why not? Why not? Του μετέφερε ότι υπάρχουν και 2 Βραζιλιάνοι φυσικά, ο Τάι και ο Σίλβα Κλέιτον, στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή, για να κάνουν μια βραζιλιάνικη έτσι οικογένεια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και είπε, φυσικά θα χαρώ να τους συναντήσω και γιατί όχι να μην κατακτήσουμε τίτλους και διακρίσεις, να μην έχουν και αυτοί στο ποδόσφαιρο και εγώ στο βολέι. You know, until now, a lot of people, when we heard about you and your that you will be a new player of Heracles, we watched in YouTube some videos of you, and we saw a player that plays with a lot of passion. You are a passion player, so yeah, I believe that in a full stadium with the fans of Heracles, with the crazy fans of Heracles, you will be fine. You will feel fine to play I always played with passion, you know. Mm-hmm. I love play this game, and I love to see people watch the volleyball and support me and my teammates. Mm-hmm. I will do my best to every time they go to our stadium and go back happy with a fighter team, a fighter player,
and you can show I will be one fighter inside the court. Σας εγγυώμαι ότι θα είμαι ένας μαχητής μέσα στο γήπεδο, να είναι σίγουροι γι' αυτό οι οπαδοί του Ηρακλή. Έχετε δίκιο που όντως, γιατί του μετέφερα ότι τον έχουμε παρακολουθήσει σε βιντεάκια στο YouTube, να παίζει με πολύ πάθος, ένας πολύ παδιασμένος αθλητής. Αυτό μου αρέσει να κάνω, έτσι μου αρέσει να αγωνίζομαι με πάρα πολύ πάθος, να τα δίνω όλα και να είστε σίγουροι θα δείτε έναν μαχητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. About you. You prefer to help your team with the reception, with attack, with everything. What kind of player you are? Yeah, I try to be a complete player, you know, doing everything good. But last year I was more helping the team with the reception, and I hope to do that again and help. How can I explain? I will try to do my best on all fundamentals. Reception, serve, block. Το ρωτήσαμε. And especially my spirit, you know, fighter guy. Don't give up anytime. And about the serve, right? Yes. Το ρωτήσαμε τι στυλ παίχτης είναι. Μας είπε ότι. Let me translate, please. Please, Κλίντι. Okay. Το ρωτήσαμε τι στυλ παίχτης είναι, ποιος είναι ο τομέας που μπορεί να βοηθήσει περισσότερο και μας είπε, είμαι ολοκληρωμένος παίχτης, μπορώ και στους δύο τομείς, και στην υποδοχή και στην επίθεση. Πέρσι βέβαια την ομάδα μου στη Βραζιλία την βοήθησε, η αλήθεια είναι, πολύ περισσότερο στην υποδοχή, αλλά και στο σέρβις μπορώ να δώσω. Αυτό που με κάνει και θέλω να πιστεύω να ξεχωρίζω είναι το πνεύμα μου, είναι το να παίζω, πάλι είπε τη λέξη fighter, το να είμαι μαχητής στον αγωνιστικό χώρο. So, thank you very much. Welcome once again to Thessaloniki and Heracles. We will see you soon at the court, and I wish the best for you here. Thank you very much. I appreciate for your minutes to speaking with me, and I hope to see you soon in our stadium. Thank you very much. Good night, please. Thank you. Ciao. Good night. Bye-bye. Αυτά λοιπόν από τον Κλίντι Νταρόσα, τον Βραζιλιάνο ακραίο του Ηρακλή, που για πρώτη φορά τον ακούσατε. Να το πω, Χρήστο, αυτό που ακούω από μικρός. Μόνο εδώ. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αποκλειστικά. Στην ώρα για μπλε. Στο Λίμπερο 107,4. Ο Κλίντι μίλησε και σας μίλησε. Μακάρι αυτό το παλικάρι. Αυτά που είπε να τα κάνει και πράξη στον αγωνιστικό χώρο και να βοηθήσει όσο μπορεί, όσο περισσότερο μπορεί, όσο καλύτερα γίνεται την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Μας ευχαρίστησε και στο τέλος και εμείς τον ευχαριστούμε που μας έκανε το τιμή και τον φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή. Έχω μήνυμα από Αμερική. Εύχομαι να όλα να πάνε καλά από εδώ και πέρα. Χίλια χρόνια Ηρακλής από Denver, Colorado. Congratulations. Καλή επιτυχία στην καινούργια χρονιά και στον καινούργιο χρηματοδότη, λέει ο αδερφός ημών, ο Θόδωρος, που μας ακούει μόνιμα από το USA. Δεν έχετε σήμερα, σας ταξίδεψα, δεν έχετε παράπονο. Αμερική σας πήγα, Βραζιλία σας πήγα. Άσχετα αν και τα δύο τηλεφωνήματα ήταν στην Ελλάδα, δεν έχει σημασία. Το μυαλό που θέλει ταξιδεύει. Ακούσαμε λοιπόν και τον Κλίντι και. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί το φιλικό παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα που ήταν για σήμερα, μπορεί και να ολοκληρώνεται τούτη την ώρα, στην Κατερίνη με τον Πιερικό Αρχέλο, ομάδα Α2 κατηγορίας. Ήταν το πρώτο φιλικό τεστ του βολεϊκού Ηρακλή. Χθες θυμίζουμε ο μπασκετικός Ηρακλής κέρδισε το Πευκοχώρι με 64-47 και έχει ακόμα ένα μάτς μπροστά του. Το επόμενο μάλλον είναι την Κυριακή στην Καρδίτσα με τον Κολοσσό Ρόδο. Αν θυμάμαι καλά, μεσημέρι είναι αυτό. Για τον κόσμο, το πρώτο ραντεβού με την ομάδα βόλεϊ είναι την Τετάρτη το απόγευμα στο Κατσάνιο. Πρώτη έτσι, παρουσίαση της ομάδος κατά κάποιο τρόπο και το φιλικό που ακολουθεί με την Χάνθ. Για το ποδόσφαιρο θυμίζω, ζωντανή μετάδοση από το Λίμπερο 107,4 την Κυριακή στις 4.30 Εθνικός Πειραιός Ηρακλής για το θεσμό του κυπέλου. Θυμίζω ότι είναι νοκάουτ παιχνίδι, Χριστάρα μου. Δηλαδή έχει παράταση και πέναλτι. Βέβαια. Αγγλία γίναμε. Βέβαια. Εύχομαι να μην φτάσουμε εκεί τώρα.
μην φτάσουμε εκεί. Κάμε 0-2, πάμε πιούμε μια μπύρα. Ναι, μην αρχίσουμε από τώρα τα... Όχι, 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 όχι. Μην αρχίσουμε τώρα από αυτά. Ας, παράτε σε, ας πάει πώς τη λένε, η Πρέστον με την Όλνταμ. Εν ανάγκη να πάει ο Ηρακλής. Ας, απάνε οι άλλοι. Λοιπόν, ναι, 4.30, Κοσμοτέ Sport 7 και Λίμπερο 107,4. Τις επόμενες 2 ώρες, όπου θα είναι στο στούντιο του Λίμπερο 107,4 οι μαρμίτες, τι φοράνε σήμερα, δεν ακούνε. Πού, για φώναξες λίγο, φώναξες. Μαρμίτες, αλλιώς δεν κλείνω. Τι φοράτε σήμερα, λοιπόν, για να δω. Όχι αυτό, το άλλο. Αυτός φοράει, Νορβηγία είναι αυτό. Νορβηγία, αυτός φοράει κίτρινο μπλε. Α, σιγά σιγά το πάει. Σιγά σιγά το πάει. Χθες ντύθηκε η Ρακλάκη με τη φανέλα της Αργεντινής. Κάτσε ρε φίλε, της Νορβηγίας είναι αυτό. Τι μα μπλε βλέπω εγώ στο μανίκι. 2 ώρες θα ακούτε από τους μαρμίτες για τον Τόμ Παπαδόπουλο. Τίποτα άλλο δεν θα πούνε. 2 ώρες γι' αυτό θα λένε. Μείνετε συντονισμένοι. Πρώτα Θεός, εμείς ως ώρα για μπλε. Εδώ 7 με 8 αύριο. Να είστε καλά.